καταιγιστικά ψηφίζονται χωρίς καμία συζήτηση στην Βουλή τα νομοθετήματα υπαγωγής της Κύπρου στην Τροϊκοκρατία και αφού είναι κατάσταση περίπου εκτάκτου ανάγκης και είναι μείζονος σημασίας αυτά τα ζητήματα, ήδη οι πολιτικοί ηγέτες λένε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όμοια περίπου με τα αποτελέσματα και τα προϊόντα του χουντικού πραξικοπήματος του 1974 και της τουρκικής εισβολής. Ευτυχώς δεν έχουμε ακόμα και να κλαίμε και νεκρούς. Λοιπόν, αφού βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, αναρωτιόμαστε γιατί δεν λειτουργήσε η δημοκρατία. Για παράδειγμα, δεν συγκλήθηκε εκτάκτως κανένα συνέδριο κόμματος. Δεν συγκλήθηκε εκτάκτως καμιά κεντρική επιτροπή ή ανώτατο συμβούλιο στα κόμματα μας για να συζητήσουν, να μελετήσουν δημόσια, να ακουστούν όλες οι διαφορετικές απόψεις και να πάρουν πλειοψηφικά, όπως η δημοκρατία απαιτεί, τις όποιες αποφάσεις. Οι ηγεσίες των κομμάτων ήκουσαν ένα, ήκουσαν δύο, δεν ξέρουμε ποιους ήκουσαν, αποφάσισαν ότι την αλφα γραμμή θα ακολουθήσουν και αυτή αποφασίστηκε να εγκριθεί και από την Βουλή. Δεν χρειάζεται καν να ομιλήσουν οι άλλοι όλοι βουλευτές. Η ηγεσία του κόμματος αποφάσισε. Όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν σε μια χώρα που δεν έχει αναπτυγμένους θεσμούς δημοκρατίας. Γιατί τα κόμματα είναι αρχηγικοί μηχανισμοί, αυτό που λέμε ολιγαρχική κομματική ηγετοκρατία. Και αυτή είναι η ουσία του ισχύοντος εδώ πολιτεύματος της Republic. Και λέμε Republic πάντα για να την διαφοροποιούμε από την δημοκρατία. Τουλάχιστον όπως την γέννησε η αρχαία Ελλάδα, την εξουσία του λαού, δήμου, κρατία. Και όλη αυτή η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ζητά από τον λαό να υποστεί πράγματα τα οποία ούτε οι ίδιοι που τα προαναγγέλουν δεν είναι σίγουροι ποια θα είναι, πόσα θα είναι και πώς επί το χειρότερο θα εξελιχθούν. Παρακολουθήσαμε λοιπόν από τις αγορεύσεις που έγιναν στο Κοινοβούλιο των εκπροσώπων, ένας εκπρόσωπος ή και μόνος εκπρόσωπος από κάθε κόμμα, παρακολουθήσαμε τις αγορεύσεις τους και μέσα από τα όσα είπαν διακρίναμε ότι ούτε οι ίδιοι είναι σίγουροι σε πόσο μεγαλύτερη κατρακύλα θα οδηγηθεί αυτός ο τόπος μπαίνοντας σε αυτά που λέμε μνημόνια της Τρόικας και τις υποχρεώσεις που ψηφίζει πλέον η Βουλή χωρίς καν το δικαίωμα να αλλάξει ούτε ένα γιώτα και στις οποίες θα υποχρεωθεί η παγόμενη υποτροϊκοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία να εφαρμόσει. Και η δυστυχία που θα γεννηθεί και τις διαστάσεις της οποίας δυστυχίας δεν μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε, με ποιο τρόπο ο λαός θα σταθεί αντιμέτωπος με αυτή την δυστυχία η οποία θα τον πλήξει. Πώς ο λαός ο ίδιος συγκαλείται από τις ηγεσίες του για να αναλάβει μέρος της ευθύνης, για να ζουλήξει το μυαλό του και να αποφασίσει και ο ίδιος ο λαός με ποια μέτρα θα ήταν ορθότερα και αποτελεσματικότερα να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Δεν θα πούμε ποιο είναι το σωστό ή ποιο είναι το λάθος, μακάρι να ξέραμε. Είμαστε και επ' αυτού αδαείς και αμόρφωτοι. Ξέρουμε μόνο ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει το σύστημα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πολίτευμα δεν είναι καθόλου δημοκρατικός και δεν έχει την λαϊκή νομιμοποίηση. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ πολύ καιρό, δεν είναι καινούριο. Το ζήσαμε όμως φρικτότερα στην πενταετία αυτή της Προεδρίας του κυρίου Χριστόφια. Να θυμίσουμε ότι η πλειοψηφία του λαού απαιτούσε, μετά τον όλεθρο στο Μαρί, την παρέτηση του κυρίου Χριστόφια. Το σύστημα το ίδιο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, ούτε οι ηγεσίες των κομμάτων έμειναν αγκυλωμένες και εγκλωβισμένες στις επιταγές του συντάγματος της Republic που λένε ότι θα πρέπει να λήξει η προεδρική θητεία του κύριου Προέδρου ό,τι και αν αυτός έκανε, όσο και αν η πλειοψηφία του λαού είναι εναντίον του. Το ίδιο ισχύει και για τους κυρίους βουλευτάς μας. Ό,τι και να κάνουν, όσο αναποτελεσματικοί και αν αποδειχτούν, όσο και αν η πλειοψηφία που τους ψήφισε θεωρεί ότι δεν ανταποκρίθηκαν σε ό,τι ήδη υποσχέθηκαν, θα παραμείνουν μέχρι τέλους της θητείας τους και θα αποφασίζουν έτσι όπως αποφασίζουν και τώρα, εκτελώντας τα διαταγάς της κομματικής ηγεσίας,
για ό,τι προκύψει παρακάτω. Ποιος από όλους μας ευθύνεται περισσότερο, ας κάνουμε όλοι μια αυτοκριτική. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, ο πέμπτος τροχός της αμάξης, δυστυχώς.